Χαίρετε. Γεια. Θα κάνουμε τώρα άλλον ανέκτακτο vlog. Ας αλλάξω σκουλαρίκια για να φαίνεται πως είναι άλλο vlog. Λοιπόν, Αριστονίκη μας, δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Έχω εδώ μία σημείωση που μου έστειλε μια συνάδελφος από την Ελλάδα. Okay. Λέει, περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν ψυχοθεραπεία θέλουν να διακόψουν την ψυχοθεραπεία τώρα στην καραντίνα για να εξοικονομήσουν χρήματα. Και βάζει θαυμαστικό. Και ο τίτλος είναι «Για ψυχοθεραπεία και καραντίνα». Ψυχοθεραπεία και καραντίνα. Μήπως και τους απολύσουν. Ακούνε διάφορες ειδήσεις, τρέχουν στα σούπερ μάρκετ, είναι μέσα στον πανικό, αλλά διακόπτουν τον ψυχολόγο τώρα που το χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Και επειδή εσύ είσαι ενεργή ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια και είσαι περισσότερο μέσα στα πράγματα από μένα, θα θέλα εσύ να το σχολέσεις αυτό το πράγμα. Αν τώρα την περίοδο της καραντίνας είναι καλή ιδέα να σταματάμε την ψυχοθεραπεία και αν χρειαζόμαστε περισσότερο ψυχοθεραπεία ή χαρτιά υγείας. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μάχημη, με τα χέρια, με τα μανίκια σηκωμένα αυτές τις μέρες, γιατί βλέπω και ακούω πολλά, έχω να πω, συμφωνώ απολύτως με την συνάδελφο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, γιατί ακριβώς επειδή ο κόσμος έχει πανικοβληθεί και έχει φοβηθεί με όλα αυτά που βλέπει και ακούει, και όχι μόνο με αυτά που βλέπει και ακούει, αλλά και με αυτά που νομίζει, που θεωρεί ή που ακούει επίσης ότι θα γίνουν μετά από όλο αυτό, γιατί έχει και ιστορία όλο αυτό, δεν τελειώνει εδώ. Διακόπτει το μόνο χρήσιμο πράγμα που μπορεί να κάνει, γιατί ακριβώς επειδή είναι μία περίοδος που κάνουμε ενδοσκόπηση, που μένουμε μόνοι μας, θέλοντας και μη, λόγω της κατάστασης, και που βγαίνουν όλοι μας οι φόβοι, όλα μας τα τραύματα, όλα αυτά που έχουμε μέσα μας καλά καταχωνιασμένα και τα βοηθήσαμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί, επειδή ακριβώς τρέχαμε καθημερινά και δεν είχαμε χρόνο να τα δούμε και νομίζαμε ότι έτσι τα αντιμετωπίζουμε. Τώρα βγαίνουνε και γίνονται φιάλτες και γίνονται νεύρα και γίνονται θυμοί και γίνονται πολλά. Και εκτοξεύονται πάνω στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, πάνω στους ανθρώπους γενικά. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ δύσκολη περίοδος, αυτή την περίοδο νομίζω είναι πιο οικονομικά ορθό να χρησιμοποιήσουμε την βοήθεια που μπορεί να μας παράσχει ο ψυχολόγος μας, παρά να χρησιμοποιήσουμε το χαρτί τουαλέτας. Νομίζω ότι οικονομικά συμφέρει καλύτερα. Από ποια άποψη? Ότι αν αφήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα να μας καταπιούνε, ούτε μετά όταν θα μπορούμε να βγούμε έξω και να πάμε πίσω στις δουλειές μας θα μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί. Γιατί θα είμαστε φορτωμένοι ψυχολογικά και δεν θα μπορούμε να χαρούμε την ελευθερία μας και το δικαίωμά μας για εργασία και ζωή. Άρα αν δεν τα αντιμετωπίσουμε θα τα βρούμε μετά στο δρόμο μας. Κάποιος μπορεί να σου πει όμως ότι δεν έχω χρήματα για να πάω. Ναι. Έχει χρήματα για να πληρώνει το σούπερ και να παίρνει αχρίαστα πράγματα και να φορτώνει τα ντουλάπια του με μακαρόνια και όσπρια που θα χαλάσουν κάποια στιγμή αν δεν τα φάει, γιατί δεν θα προλάβει να τα φάει, επειδή κάθε εβδομάδα πηγαίνει στο σούπερ και δεν έχει χρήματα να εξοικονομήσει και να κάνει και ενδεχομένως μία συζήτηση με την ψυχολόγο του για το πώς μπορεί να την αποπληρώσει, ας πούμε, ή τι μπορεί να γίνει, παρά να διακόψει. Δηλαδή θεωρείς ότι ίσως να ήταν και μια λύση το να συζητήσει με τον ψυχολόγο και να πει μπορώ να πληρώνω τα μισά τώρα και τα μισά μετά, ας πούμε, κάτι. Μπράβο, δεν ξέρω. Ναι. Κάνει ένα ευκολίες πληρωμής ή να καθίσει κάτω και να κάνει έναν οικονομικό πλάνο και να δει πόσα χρήματα έχει εξοικονομήσει από την ώρα που μπήκε στο σπίτι. Γιατί έχουν κοπεί πάρα πολλά βασικά πράγματα. Έχουν κοπεί οι μετακινήσεις μας, άρα οι βενζίνες μας. Έχουν κοπεί, φαντάζομαι, όσοι παίρναν καφέ από έξω και πηγαίνανε φούρνο, παίρνανε κάτι να φάνε κτλ. Έχουν κοπεί. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα τώρα που είμαστε σπίτι. Γιατί αυτά που κάναμε όταν ήμασταν έξω δεν μπορούμε πια να τα κάνουμε.
Κάποια φροντιστήρια των παιδιών έχουν κοπεί, κάποια πράγματα άλλα. Ο καθένας, το κάθε σπιτικό έχει το δικό του τρόπο, τα δικά του, οι γυμναστικές μας, διάφορα πράγματα που κάναμε, κομμότριες, αισθητική, όλα αυτά ήταν, επιβαρύναν το οικονομικά, την οικογένεια, όλο αυτό το διάστημα. Αν καθίσεις και βάλεις κάτω και πεις πόσα χρήματα έχω εξοικονομήσει από όλες αυτές τις υπηρεσίες που πλέον δεν μπορώ να τις κάνω, και αν μπορώ αυτά τα χρήματα, ένα μέρος αυτών των χρημάτων να τα διαθέσω για υποστήριξη της οικογένειας ή και εμένα του ιδίου ψυχολογική, αυτό σίγουρα θα βοηθήσει. Καλό να δούμε λίγο τα οικονομικά που έχουμε διαφυλάξει λόγω αυτής της κατάστασης, λόγω του ότι είμαστε εγκλεισμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε τις συνήθεις δραστηριότητες που κάναμε, και να βάλουμε προτεραιότητες και να δούμε τι έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Σημασία αυτή τη στιγμή έχει σίγουρα η επιβίωση μας, τα τρόφιμα μας, και να κάνουμε έναν σωστό, μια λίστα με τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε ανά εβδομάδα, και να μην παίρνουμε άσκοπα πράγματα τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε, γιατί δεν είναι κλειστά τα σούπερ και από ό,τι διαφαίνεται δεν θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ και θα μπορούμε κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να εφοδιαζόμαστε με τα απαραίτητα βασικά είδη, και να δούμε από εκεί πόσα χρήματα έχουμε να διαθέσουμε για την ψυχική μας κατάσταση, για να μπορέσουμε αυτόν το διάστημα να είμαστε καλά ψυχολογικά όσο γίνεται, να ενδυναμωθούμε δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να την βγάλουμε. Λοιπόν, εγώ δηλαδή αυτό θα έκανα. Και θεωρώ ότι είναι το πιο καλό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος βάζει προτεραιότητες. Η λογική του πάω και αγοράζω άσκοπα ό,τι βρίσκω μπροστά μου, υπό το φόβο ότι θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ και δεν θα έχω να φάω, μέχρι τώρα δεν έχει βγει σωστή και ούτε πρόκειται να βγει σωστή. Η λογική του ότι φορτώνομαι ψυχολογικά, τα βγάζω πάνω στα παιδιά μου, τα βγάζω πάνω στο σύζυγο ή στη σύζυγο, ξεσπώ τα νεύρα μου και είμαι χάγια μέσα στο σπίτι και δεν ξέρω τι θα κάνω και βγάζω σπηριά από το θυμό μου και από τα νεύρα μου, και όταν θα τελειώσει η καραντίνα θα πάω σε ψυχολόγο να λύσω τα προβλήματα μου, πάλι δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί θα σωρευτούν τόσα πράγματα που στο τέλος μπορεί όταν θα τελειώσει η καραντίνα να μην είμαστε λειτουργικοί για να μπορέσουμε και να επιστρέψουμε στην εργασία μας, αλλά και να έχουμε τη σχέση που είχαμε πριν να γίνει όλων αυτών. Και επίσης, επειδή είναι μεταδοτικά τα συναισθήματα, μεταδίδουμε αυτά που νιώθουμε και στο σύντροφο μας και στο σύζυγο ή στη σύζυγο και στα παιδιά μας. Άρα, τι είναι σωστό να γίνει? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε αυτές τις προτεραιότητες, να καθίσουμε κάτω και να δούμε με ψυχραιμία τι είναι το καλύτερο και να συζητήσουμε με τον ψυχολόγο της εμπιστοσύνης μας και να βρούμε μία λύση για αυτήν την περίοδο. Ίσως να είναι πιο αραιή η επαφή μας, ίσως να μας κάνει κάποια διευκόλυνση στο πότε θα τον αποπληρώσουμε. Αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσει ο καθένας με τον ψυχολόγο της εμπιστοσύνης του. Αριστονική, τώρα όλοι οι συνάδελφοι, όσο γνωρίζω, εργάζονται εξ αποστάσεως μέσω Skype. Όπως κάνουμε εμείς αυτή τη βιντεοκλήση τώρα για να φτιάξουμε το vlog, το έκτακτο. Εκτός εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, επειδή γίνεται να λειτουργούν οι ψυχολόγοι εν μέσω καραντίνας, σε πολλά δύσκολες περιπτώσεις που δεν γίνεται από Skype, και αφού παρθούν τα πολύ σοβαρά το πρωτόκολλο, που είναι ένα πρωτόκολλο κάποιων πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να έρθει κάποιος στο χώρο του ψυχολόγου. Γιατί κάποιος μπορεί να πει είμαι στο σπίτι καραντίνα με τους τοξικούς και δεν μπορώ, ενώ είμαι στο σπίτι καραντίνα με τους τοξικούς, να κάνω Skype βιντεοκλήση με τον ψυχολόγο, γιατί θα με ακούνε και δεν θα έχω ιδιωτικότητα. Ναι. Μπορεί όμως να γίνει και ψυχοθεραπεία μέσω τηλεφώνου, μέσω τηλεφωνικής κλίσης. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο, μπορεί να βάλει τα ακουστικά του για να μην ακούν οι άλλοι τι λέει, μπορεί να κλειστεί στο δωμάτιο του, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Άμα θέλεις, εγώ πιστεύω βρίσκεις λύσεις. Δηλαδή είναι δικαιολογίες το είμαι με άλλο κόσμο, δεν μπορώ ή δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ ίσως. Ενδεχομένως να είναι. Δεν ξέρω όλες τις περιπτώσεις για να πω για όλες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις. Σε 5 λεπτά πρέπει να κλείσεις. Βρήκα μια εξαιρετική ανάρτηση που έκανες στο Facebook εσύ την Παρασκευή το βράδυ. Ναι. Apps εσύ. Τα βρήκε σκούρα, έτσι. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια χτύπησαν κόκκινο και εσύ δεν κοίταξες μέσα σου να τις δεις. Τις έκανες θυμό και τις εκτόξευσες στην οικογένεια σου.
στον σύζυγο, στην σύζυγο που έχει και εκείνος και εκείνη, τα δικά του, τα δικά της. Στα παιδιά που έβλεπαν έντρωμα. Στο κατοικίδιο που γούρουλασε τα μάτια φοβισμένο. Μαλλιά, κουβάρια, συναισθήματα, σκέψεις, τρόμοι, όλα μαζί ένα χάος. Φοβάσαι άνθρωπε. Τι φοβάσαι. Ποιο είναι από όλα πιο σημαντικό. Τι έχει προτεραιότητα. Ποιους αγαπάς. Τι έχει τόση αξία στην τελική. Πού βαδίζεις. Προς τα πού πας. Ποιο το νόημα. Βρες το νόημα. Πάρε τους όλους αγκαλιά. Κοίταξε τους ίσια στα μάτια και μίλα τους. Τι την έχει στη ρημάδα τη μιλιά. Μίλα. Πες τι νιώθεις. Κρίση είναι, θα περάσει. Και θέλει γροθιές αποφασιστικότητας για να περάσει. Γροθιές αντίστασης. Μην τρως τα συναισθήματα σου. Μην τα κάνεις εμετωπάνω στους άλλους. Διαχειρίσου τα. Όταν το διάβασα αυτή την ανάρτηση, μπορείς να φανταστείς πόσο ταυτίστηκα και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που διάβασαν την ανάρτηση σου αυτή έχουν ταυτιστεί. Ήδη φαίνεται και από τα likes και τα shares που έχει αυτή η ανάρτηση του δίκτυου. Θέλεις να σχολιάσεις λίγο πάνω σε αυτό πρωτού τελειώσουμε? Γιατί εδώ περιγράφεις έναν άνθρωπο ο οποίος βιώνει το φόβο, το άγχος, την ανασφάλεια από την κρίση και δεν κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά τι κάνει? Εκδραμάτιση. Εκδραμάτιση. Κάνει, φτύνει πάνω στους άλλους, τους χρησιμοποιεί σαν κάδους απορριμμάτων συναισθημάτων. Και τα ρίχνει όλα πάνω τους και αφήνει τραύματα. Πάνω στα παιδιά, πάνω στη σύζυγο, πάνω στο σύζυγο, πάνω στη σχέση την ίδια, την τραυματίζει στη θέμελα. Με αποτέλεσμα να όλα αυτά θα του γυρίσουν μπούμεραγ μετά. Άρα, πιο έξυπνο είναι και πιο οικονομικό είναι να διαχειριστείς τα συναισθήματα σου σε μια συνεδρία με τον ψυχολόγο της πιστοσύνης σου, να τα πεις όλα αυτά που σου συμβαίνουν, να συζητήσεις μαζί του όλα αυτά που σου συμβαίνουν, παρά να τα αφήσεις κάτω από το χαλί, να τραυματίσουν όλη την οικογένεια και μετά να πληρώνεις για όλη την οικογένεια ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Άρα καλύτερα πρόληψη παρά θεραπεία εκ των υστέρων, για να τρέχουμε εκ των υστέρων. Αν κάποιες φίλες ή φίλοι που ακούν αυτό το έκτακτο vlog αναγνωρίζουν αυτό που έχεις περιγράψει, όχι στον εαυτό τους, αλλά στον σύντροφο τους, τι θα μπορούσαν να κάνουν? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κάποιος που το διαβάζει να πει «Όχ, και εγώ αυτό έχω κάνει» και είναι καλή η σκέψη να μιλήσω ανοιχτά, να εκφράσω τα συναισθήματα μου, να κάνω ψυχοθεραπεία ή να συνεχίσω την ψυχοθεραπεία που έκανα πριν και την σταμάτησα λόγω καραντίνας. Τι γίνεται όμως αν κάποιος που ακούει αυτή την... Με εξήγραφες πολύ ποιητικά, στο έχω ξαναπεί, λογοτεχνικός ο τρόπος της γραφής, όχι μόνο ψυχολογικός. Αν αναγνωρίζει έναν άνθρωπο που είναι στο περιβάλλον του, τη γυναίκα του, τον άντρα του, τη γυναίκα του, τον άντρα της, το γιο της, την κόρη του, πώς μπορεί να το χειριστεί? Να τους το διαβάσει και να το συζητήσουν και να τους ρωτήσει, αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτόν? Και αν αρνηθεί να του πει τις προάλλες έκανες εκείνον, έκανες το άλλον, νιώθαμε ότι κάτι άλλον ήταν από κάτω. Όταν βλέπουμε ότι κάποιος θυμώνει και ξερνά συναισθήματα, θα πρέπει να αναλογιζόμαστε και να λέμε τώρα αυτός ο άνθρωπος τι έχει άραγε μέσα του, τι τον απασχολεί. Μιλάμε για τους εσωστρεφείς ανθρώπους, ναι, που είμαστε να είναι εσωστρεφείς. Θυμώνουν και δεν σου λένε θυμώνω για αυτό το πράγμα. Ωραία. Δεν μιλάμε για τώρα... σαν εμένα που θα σου πω. Ναι, ακριβώς. Δεν μιλάμε για σταρά τους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους που κάνουν... Ο Λάζαρος, που ζει μαζί μας πάνω από 2 εβδομάδες τώρα, λόγω καραντίνας, είμαστε στην 3η εβδομάδα, και στο βράδυ είπε κάτι πολύ πετυχημένο. Λέει, εδώ μέσα είμαστε της επιθετικότητας. Παθητική ο ένας, ενεργητική ο άλλος. Ενεργητικό, παθητική ο άλλος. Παθητική ο ένας, γιατί τους έχω πρίξει εγώ. Παθητική επιθετικότητα, ενεργητική επιθετικότητα. Και άρχισε και έλεγε. Αυτό που έκανε εσύ, μαμά, είναι ενεργητική επιθετικότητα. Αυτό που έκανα εγώ είναι παθητική επιθετικότητα. Και λέει όλα αυτά, λέει, η ενεργητική και η παθητική που λένε συνέχεια, μου θυμίζουν κάποιες τάσεις. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να παίξει ρόλους. Δηλαδή, μπορεί να φύγει από τη θέση του ενεργητικά επιθετικού και να πάει στη θέση του παθητικά επιθετικού και του μπάλιν. Δηλαδή, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε σε εκείνο το σημείο. Εννοείται. Να γίνουμε overwhelmed, να είμαστε πολύ αναστατωμένοι από έντονα συναισθήματα και να τα βγάλουμε, να τα ξεράσουμε πάνω στους άλλους. Και είναι καλή ιδέα να το παραδεχόμαστε ότι το κάνουμε. Ακριβώς. Μιλάω για τον εαυτό μου τώρα, κατάλαβες το, ναι.
Λοιπόν, σε αφήνω για να κάνεις τι, να συνεχίσεις ψυχοθεραπεία μέσω καραντίνας, μέσω Skype. Θα τα πούμε σύντομα. Φιλιά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Bye. Υπομονή. Bye. Και σε σένα. Bye. Bye. Γεια. Yeah.